Για άλλη μια χρονιά, ο Δήμος Δράμας σκέφτεται και σε συνεργασία με τα κέντρα ξένων γλωσσών να επεκτείνει τα κοινωνικά φροντιστήρια προκειμένου οι οικογένειες που έχουν παιδιά που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το έξοδο να μπορέσουν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα ξένων γλωσσών. Μάλιστα, όπως τονίστηκε, φέτος θα γίνει μια προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, έτσι ώστε κανένα παιδί να μην μπορεί να παρακολουθήσει μάθημα ξένων γλωσσών. Τα μαθήματα δε θα γίνουν στους χώρους των φροντιστήριων που συμμετέχουν όλοι με χαρά για άλλη μια χρονιά σε αυτήν την προσπάθεια. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών και με την πρόεδρο την κυρία Βραδέλη, μπορούμε να ανακοινώσουμε στους αγαπητούς συνδημότες μας ότι θα λειτουργήσουν τα κοινωνικά φροντιστήρια στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια. Για μας είναι η δεύτερη χρονιά ως Δήμος Δράμας, όπου μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει για άλλη μια φορά στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους δημότες μας, μόνο που δεν θα μπορούσαμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, εάν δεν υπήρχε σίγουρα η συνένεση και η υποστήριξη από τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Για μας, ειλικρινά, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις ημέρες που διανύουμε, όπως ξέρετε, και την δύσκολη περίοδο αυτή, και θεωρούμε ότι είμαστε πραγματικά δίπλα στην ελληνική και δραμηνή κυρίως οικογένεια, να στηρίξουμε και από τη θέση αυτή των κοινωνικών φροντιστηρίων τους συνδημότες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ την Πρόεδρο και τον Σύλλογο των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, που για δεύτερη συνεχή χρονιά μας δίνουν τη δυνατότητα αυτή να υποστηρίξουμε τους συνδημότες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς για τέταρτη συνεχή χρονιά, δύο χρονιές με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και για άλλες δύο χρονιές με αυτή τη Δημοτική Αρχή, έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τη δραμηνή οικογένεια. Να βοηθήσουμε τη δραμηνή οικογένεια, ξανατονίζω αυτό το πράγμα, μέσα στα δικά μας τα σχολεία, όχι ξεχωριστά. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο ταχύτητες, δύο τάξεις μαθητών. Θέλουμε οι μαθητές που θα έρχονται στο κοινωνικό φροντιστήριο να είναι ενταγμένοι ισότιμα μέσα στα σχολεία μας. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην προημέρουν ταμπέλες. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία και φέτος με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα προσπαθήσουμε να απορροφήσουμε στα σχολεία μας όσα περισσότερα παιδιά γίνεται και όσα περισσότερα παιδιά μπορούν οι συνάδελφοί μου, τους οποίους και από αυτή τη θέση θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια τέταρτη χρονιά για την προσφορά τους στη δραμηνή οικογένεια. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πάρουμε όσα περισσότερα παιδιά γίνεται. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε όλα, καθώς και οι συνθήκες είναι λίγο δύσκολες και για μας, όπως γνωρίζετε, φέτος, για έναν λόγο παραπάνω. Mm-hmm. Αυτά τώρα από εκεί και πέρα ο Άρης θέλει να συνεχίσει να σας πει για τα κριτήρια. Τα κριτήρια θα είναι ίδια με το κοινωνικό παντοπολείο, από όσο γνωρίζετε, δηλαδή 4.200 για το άτομο και προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος και 1.000 επιπλέον ευρώ για κάθε άτομο το οποίο υπάρχει στην οικογένεια και έχει κάποια αναπηρία. Θεωρούμε ότι είναι πραγματικά τα σωστά για μας κριτήρια για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο μεγαλύτερο μέρος των συνδημοτών μας που πραγματικά έχει ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπως είπαμε, για να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο κοινωνικό φροντιστήριο. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα κοινωνικά φροντιστήρια ήταν μια δέσμευση δική μας και συνεχίζει και επίσης θα ήθελα να πω ότι, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, μπορούν να ξεκινήσουν από αύριο οι γονείς να έρχονται να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους και να μπορούν επίσης να ενημερώνονται στο τηλέφωνο 2521 351 130 για το τι ακριβώς θα χρειαστεί να φέρουν από αύριο μέχρι και τις 18, είπαμε, κυρία Πρόεδρος. Εσείς είπατε 14, εμείς λίγο το τραβάμε περισσότερο λόγω και των εκλογών για να δώσουμε περίπου 15 μέρες τη δυνατότητα στους συνδημότες μας να καταθέσουν τα κριτήρια. Καλά, φέτος με τις εκλογές δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Όλα αυτά τα μαθήματα στα κέντρα ξένων γλωσσών ξεκινάνε από 14 ως 21. Δεν μπορούμε και δεν μας επιτρέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ξεκινάμε την ίδια μέρα, δυστυχώς. Άσχετα και τις προηγούμενες χρονιές αποφασίζαμε, μας έχουν πει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Οπότε αποφασίσαμε μέσα σε μία εβδομάδα όλοι, λίγο πολύ, να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους εκδοτικούς οίκους
από τους οποίους παίρνουμε τα βιβλία που διδάσκονται στα κέντρα ξένων γλωσσών και τα οποία μας παρέχονται, πρέπει να σας πω, τα κεντρικά τους τα γραφεία είναι στην Αθήνα, είναι πολύ μακριά από εμάς. Δεν τα παίρνουμε δηλαδή από βιβλιοπολία και με πολύ μεγάλη χαρά και χωρίς κανέναν ενδιασμό μας παρέχουν όλα τα βιβλία και θα ήθελα λοιπόν και από αυτή τη θέση να τους ευχαριστήσω όλους όσους βοηθάνε, γιατί δεν είναι μόνο τα φροντιστήρια ή τα κέντρα ξένων γλωσσών, είναι και η εκδοτική εκεί. Είναι ένα μεγάλο κόστος και αυτό και το γνωρίζουν και οι γονείς νομίζω. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, έχει ο Σύλλογος εκλογές, να αναδειχθεί το νέο Συμβούλιο, έτσι ώστε θα είμαστε έτοιμοι σε μια νέα συνεργασία από όσο έχουμε συζητήσει σε μια πρώτη φάση και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας και με τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης όσον αφορά το ίδιο θέμα.